Τα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων τη Επιτροπή θα προεδρεύει ο Δημήτρη Σιλούρη και σε αυτήν συμμετέχουν οι βουλευτέ όλων των κομμάτων σε κρεμότητα. Περισσότερα θα μα πει ο Κωνσταντίνο Αθανασίου. Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, Μιχαλή, κυρίες και κύριοι. Το Σύριαλ συνεχίζεται. Είναι ίσω η καταλληλότερη φράση που αρμόζει στο πώ η Βουλή συνεχίζει να διαχειρίζεται την περιβόητη λίστα Γιορκάτζη με τι διαγραφέ δανείων πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και τα μη εξυπηρετούμενα του δάνεια. Σήμερα λοιπόν συστάθηκε πολυμελή ειδική ad hoc επιτροπή. Συμμετέχουν εννέα βουλευτέ και τι οποίε θα προεδρεύει ο πρόεδρο τη Βουλή Δημήτρη Σιλούρη. Είπαμε και πριν από μερικέ μέρε ότι και στην Κύπρο για να πεθάνει ένα θέμα παραπέμπεται σε επιτροπέ, υποεπιτροπέ και κόντρα επιτροπέ έτσι και με αυτή τη λίστα για την οποία κάποιοι εμπλεκομένοι φαίνεται ότι δεν θέλουν με τίποτα να δεί το φως της δημοσιότητας η τύχη της είναι ανάλογη. Έχει συσταθεί η Επιτροπή, θα καθοριστούν οι όροι εντολή τη την Τετάρτη, θα αρχίσουν οι συνεδριάσει και ενίοτε οι αναβολέ ελήψη απαρτία, οι διαφωνίε και δόστου. σω χρειαστεί και η εμπλοκή δικών και εμπειρογνωμόνων και το αποτέλεσμα τη όλη συζήτηση θα παραπεμφθεί στι ελληνικέ καλένδε. Ή καλύτερα, θα αφαιθεί να ξεχαστεί το όλο θέμα όπω έγινε και με άλλα ανάλογα στο παρελθόν. Εξάλλου, δεν θα πρέπει να μα διαφεύγει ότι του χρόνου έχουμε και βουλευτικέ εκλογέ. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε. Εμεί θα μείνουμε σε ένα άλλο θέμα